κάθε μέρα ακούω αυτή την ερώτηση στο ιατρείο μου ή τα ραντεβού που κάνω μέσα από το διαδίκτυο. Γιατρέ, ποια άσκηση βοηθάει να κάψω λίπος. Η απάντηση που δίνω πάντα είναι η ίδια. Η άσκηση που απολαμβάνεις. Γιατί σε τελευταία ανάλυση είναι καλύτερα να κάνεις τρεις ώρες βάδιν τη βδομάδα παρά μηδέν ώρες ποδήλατο. Όπως επίσης είναι καλύτερα να κάνεις δύο ώρες κολύμιση την εβδομάδα παρά να κάνεις μηδέν ώρες τρέξιμο. Άρα η καλύτερη άσκηση για να χάσει κάποιο λίπος είναι η άσκηση που απολαμβάνει και πρόκειται να κάνει. Όμως οι ερευνητές, που είναι οι άνθρωποι που όταν προκύπτουν τέτοιες απορίες θέλουν να ψάξουν να βρουν την αντικειμενική απάντηση που ισχύει για όλους, έχουν κάνει δοκιμές και πειράματα, που μπορούν να μας κατευθύνουν να επιλέξουμε μια μουφρή γυμναστικής που θα μας βοηθήσει να μεγιστοποιήσουμε την απώλεια λίπους. Σήμερα θα ήθελα να παρουσιάσω μια από τις πιο διάσημες μελέτες σε αυτό το θέμα. Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Η μία ομάδα θα έκανε βάδιν για μία ώρα την ημέρα κάθε μέρα, η άλλη ομάδα θα έκανε ποδηλασία μία ώρα την ημέρα κάθε μέρα και η άλλη ομάδα θα έκανε μία ώρα Κολύμισε την ημέρα κάθε μέρα. Οι συμμετέχοντε τη μελέτη δεν ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν καμιά αλλαγή στη διατροφή του. Οι ερευνητέ παρακολούθησαν του συμμετέχοντε στενά, του παρήχαν προπονητέ, ειδικού και γενικά ιδανικέ συνθήκε για να παραμείνουν στο πρόγραμμα. Μετά από έξι μήνε έγινε καταγραφή τη απώλεια βάρου στι τρει ομάδε. Η ομάδα που έκανε βάδιν έχασε 17 λίβρε, δηλαδή 8 κιλά η ομάδα που έκανε ποδηλασία έχασε 19 λίβρε, δηλαδή περίπου 9 κιλά, ενώ η ομάδα που έκανε κολύμβηση, όχι απλά δεν έχασε βάρο, πήρε κιόλα. Πήρε περίπου 2,5 κιλά. Οι ερευνητέ αναρωτήθηκαν αν αυτή η αύξηση βάρου έχει να κάνει με την αύξηση τη μυϊκής μάζα των συμμετοχόντων που ακολούθησαν το πρόγραμμα τη κολύμβηση και στην πραγματικότητα υπήρχε απώλεια λίπου. Επειδή οι ερευνητέ είχαν προβλέψει αυτό το ενδεχόμενο, κατέγραψαν και το άθροισμα του υποδόριου λίπους, όπως αυτό μετρέεται με λαβίδα και αντιστοιχεί στο σωματικό λίπος. Η μέτρηση είναι στη δεξιά μέρια του πίνακα σε κόκκινα ορθογώνια περιγράμματα. Στις προηγούμενες δύο ομάδες είχαμε σημαντική απώλεια σε λίπος, αλλά οι κολυμβητές δεν είχαν καμία απολύτως απώλεια λίπους. Μια γρήγορη αναζήτηση στο διαδίκτυο μας δείχνει ότι μετά από μια ώρα κολύμβησης έχουμε κάψει 300 με 600 θερμίδες. Αυτό σημαίνει ότι αν θεωρήσουμε ως μία μέση καύση θερμίδων ανά ώρα τις 450 θερμίδες, τότε η ομάδα των κολυβητών δαπανούσαν επιπρόσθετα 3.150 θερμίδες την βδομάδα. Την ίδια κατανάλωση θερμίδων βλέπουμε και στα άτομα που έκαναν ποδηλασία. Αντίθετα, κάνοντας βάδιν, κάποιο αναμένεται να ξοδέψει 200 με 250 θερμίδες την ώρα, άρα πολλαπλασιάζοντα το αυτό επί 7, τότε η μέσα εβδομαδιαία επιπρόσθετη δαπάνη σε θερμίδες είναι 1575. Ακούγεται ακατανόητο γιατί κάποιος που δαπανά σχεδόν διπλάσιες θερμίδες από κάποιον που κάνει βάδιν, όχι απλά δεν χάνει τα διπλάσια, όπως θα ήταν το αναμενόμενο, αλλά δεν χάνει καθόλου λίπος. Αυτό που μας αφήνει έκπληκτους είναι ότι οι κολλημητές έκαναν κολλήμηση σε πισίνες με δροσερό ή ακόμα και κρύο νερό, πράγμα που θα απαιτούσε επιπρόσθετη απώλεια ενέργειας, ενέργειας, για να ζεστάνει το σώμα. Πράγμα που θα οδηγούσε σε ακόμα μεγαλύτερη απώλεια βάρους. Το αποτέλεσμα όμως ήταν το ανάποδο. Όσο παράξενα ακούγονται αυτά σε εσά, τόσο παράξενα ακούστηκαν και στους έκπληκτους ερευνητές. Αυτό που έκαναν ήταν να ψάξουν την αιτία που τα άτομα που δαπανούσαν διπλάσες θερμίδες δεν έχασαν καθόλου λίπος. Την επόμενη εβδομάδα θα σας δώσω την απάντηση. Μέχρι τότε θυμίζω ότι πατώντα το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντα το βίντεο με βοηθάτε πολύ. Επίση, αν σα ενδιαφέρει το θέμα τη απώλειας βάρου, τότε πρέπει οπωσδήποτε να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου, που μιλάω για την επίδραση των διαταραχών του ύπνου στο βάρο μα. Ευχαριστώ πολύ.